Πολλές φορές λέμε εκφράσεις μέσα από την Αγία Γραφή που εμείς τις καταλαβαίνουμε και τις αντιλαμβανόμαστε. Ο Σταυρός του Χριστού, το ένα, το άλλο, αναγέννηση, να ζήσεις την πνευματική σου ζωή. Ξέρετε, αυτές οι εκφράσεις μπορεί να είναι κατανοητές ανάμεσά μας, αλλά δεν είναι κατανοητές στον άλλο κόσμο. Ζω την πνευματική μου ζωή. Τι καταλαβαίνει ο άλλος? Οι άλλοι όταν λένε πνευματική ζωή, εννοούμε ένας άνθρωπος του πνεύματος, της διανόητης, των επιστημών, φιλόλογος. Αυτός είναι, λέει, πνευματικός άνθρωπος. Δεν ασχολείται με τα υλικά πολύ. Δεν εννοούμε όμως εμείς το ίδιο. Ακόμα και οι πιο κοινές εκφράσεις, όπως είναι η αγάπη, αγάπη, άλλη έννοια της αγάπης έξω στον κόσμο, αγάπη έξω στον κόσμο, την έχουν ταυτίσει με τον έρωτα, με τις σχέσεις των δύο συζύγων, με τη φίλη και τα λοιπά. Αγάπη πάνω απ' όλα είναι η αγάπη, αλλά μέσα στην Αγία Γραφή δεν είναι αυτό, έτσι. Υπάρχουν ξεχωριστές λέξεις για την αγάπη, που είναι πνευματική έννοια και βιβλική, και άλλο η σαρκική έλξη που είναι ο έρωτας. Δεν είναι η αγάπη όπως τη λέει ο κόσμος. Βέβαια, έχουμε μπερδευτεί και λιγάκι και με τους αγγλόφωνους και με τους ξένους, οι οποίοι έχουν μία λέξη μονάχα για αυτό το πράγμα. Το ίδιο έχουν και οι Γερμανοί, το ίδιο έχουν και οι Άγγλοι, διαφορετικό, αλλά είναι διαφορετικά. Όμως, οι εκφράσεις μέσα στη βίβλο έχουν ένα ειδικό νόημα. Έτσι λοιπόν, καθώς θέλουμε να μελετήσουμε για το αίμα του Ιησού Χριστού, που άμα το πεις έτσι έξω, το αίμα του Χριστού, εντάξει, το αίμα που χύθηκε, αλλά αυτό το αίμα που καθαρίζει, αυτό το αίμα που λυτρώνει, αυτό το αίμα που θα του κάνει την απολύτρωση, πώς ένα αίμα, το οποίο το ξέρουμε εμείς το αίμα, το βλέπουμε στα χασάπικα, το βλέπουμε στα χειρουργία οι άλλοι, το βλέπουμε όταν χτυπήσουμε, πώς αυτό το αίμα κάνει και τι σημαίνει. Και βέβαια, μαζί με αυτό, θα πρέπει να μελετήσουμε και τη γενικότερη σημασία που λέει η Αγία Γραφή με τη λέξη αίμα, διότι έχει κάποια ειδική σημασία. Έτσι λοιπόν, θα δούμε εδάφια τα οποία δεν θα τους κάνουμε μια πλήρη ανάλυση, διότι δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αν δείτε πόσα εδάφια έχει μέσα η Αγία Γραφή για το αίμα του Ιησού Χριστού και γενικότερα για το αίμα, θα τρομάξετε. Όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής περιέχουν τη λέξη μέσα αίμα. Άμα πάτε σε ένα ειδικό πρόγραμμα που έχουμε εμείς στο κομπιούτερ και που λέει όλες τις λέξεις της Αγίας Γραφής, θα δείτε το αίμα θα πλημμυρίσει όλες τις σελίδες. Τη λέξη αίμα. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να το κατανοήσουμε, ώστε εμείς να το ξέρουμε, αλλά και να καταλάβουμε. Σε μερικά σημεία θα σταθούμε λίγο περισσότερο. Παραδείγματος χάρη, τι σημαίνει που λέει ο Ιωάννης, ότι που τους λέει ο Χριστός, αν δεν πιείτε το αίμα μου, να πιούμε το αίμα του. Πώς γίνεται αυτό? Τι είναι, ο δείπνος του Κυρίου ή κάτι άλλο? Έχουμε κάνει κάποιες νήξεις στο παρελθόν, αλλά θα τα δούμε με κάποιες λεπτομέρειες. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρέπει να πούμε ότι το αίμα στην Αγία Γραφή ταυτίζεται με τη ζωή. Όταν λέει πάρα πολλές φορές αίμα η Αγία Γραφή, το ταυτίζει με τη ζωή. Χρησιμοποιεί και τη λέξη αίμα όπως τη χρησιμοποιούμε και εμείς, αλλά κυρίως το χρησιμοποιεί με αυτό. Εκεί στο Μαρθαίο 27 κεφάλαιο, στο 24 εδάφιο, μας λέει, για είναι η περίπτωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και η δίκη εκεί στον Πιλάτο. Και ειδών ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβώδη είδωρ, ένυψε τα σχήρας αυτού έμπροσθεν του όχλου, λέγον, αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου, ημείς όψεστε, εσείς να κάνετε καλά. Τι σημαίνει αυτό, τι τους είπε? Σημαίνει είμαι αθώος από το χάσιμο της ζωής αυτού του ανθρώπου. Αυτοί ζητούσανε να τον σκοτώσουν. Επομένως λοιπόν βλέπουμε σαν πρώτη έννοια μέσα στην Αγία Γραφή, αντί να τους πει εγώ είμαι αθώος, εσείς το σκοτώνετε, λέει είμαι αθώος από του αίματος. Γιατί η ρίση του αίματος σήμαινε κιόλας ταυτόχρονα, το ξέραν οι παλιοί άνθρωποι, και το χάσιμο της ζωής. Άμα ένας πληγωνότανε και του έτρεχε το αίμα, έφευγε το αίμα, πάει και η ζωή του.
Και στο Μαρθαίος 27-25 αμέσως επόμενο, και αποκριθείς ο λαός είπε, προσέχτε, το αίμα αυτού, δεν λέει η ζωή του, λέει το αίμα αυτού, ας είναι επί μας και επί τα τέκνα ημών, που σημαίνει σε μας η ευθύνη για το χάσιμο της ζωής του Χριστού. Επομένως λοιπόν βλέπουμε σαν πρώτη σημασία ότι το αίμα είναι η ζωή. Πράξεις 5.28, κάτι ανάλογο για να το καταλάβουμε πιο καλά, λέγον, δεν σας παραγγείλαμε ρητός, είπανε οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι στους μαθητές μετά που τους είχαν πιάσει και τους είχαν αφήσει, δεν σας παραγγείλαμε ρητός να μην διδάσκετε εν ονόματι τούτου, και ειδού γεμίσατε την Ιερουσαλήμ από τις διδαχή σας και θέλετε να φέρετε επί μας το αίμα του ανθρώπου τούτου, δηλαδή αυτού που σκοτώθηκε, εσείς θέλετε να ρίξετε το βάρος, το χάσιμο της ζωής του επάνω σε μας. Το αίμα του ανθρώπου λοιπόν σημαίνει την ευθύνη για το χάσιμο της ζωής του. Η έννοια αυτή υπάρχει σε όλη την Παλαιά Διαθήκη με πάρα πολλές εκφράσεις. Λέει αίμα αθώ, ευθύνη για το αίμα του και πολλά άλλα πράγματα όπου θέλει να πει για τη ζωή που χάνεται, αυτό λέει η Γεγραφή. Και αυτό γιατί έπρεπε ο λαός του, γι' αυτό μάλλον δεν έπρεπε ο λαός του Θεού να τρώει αίμα, γιατί αυτό συμβόλιζε τη ζωή. Και μας λέει εκεί στο Λεβιτικό, στο 17-14, διότι η ζωή πάσης σαρκός είναι το αίμα αυτής. Δια την ζωήν αυτής είναι. Όθεν είπα προς τους Ιούς Ισραήλ, δεν θέλετε φάγει αίμα ουδεμίας σαρκός. Διότι η ζωή πάσης σαρκός είναι το αίμα αυτής. Πας ο τρόγων αυτό θέλει εξολοθρευτεί. Επειδή λοιπόν ταυτιζότανε η ζωή του ανθρώπου με το αίμα, λέει δεν θα τρως αίμα. Φυσικά υπήρχαν και υγειονομικοί λόγοι για αυτό το πράγμα. Διότι όπως ξέρετε, το πρώτο πράγμα το οποίο χαλάει στον ανθρώπινο οργανισμό είναι το αίμα. Γι' αυτό και συνιστάτε, τα κρέατα δεν τα φυλάνε μαζί με το αίμα, τα αφήνουν να στραγγίξει το αίμα και μετά τα βάζουν στο ψυγείο ή στην κατάψυξη ή στο ψυγείο. Το πρώτο που θα σας χαλάσει από το κρέας μέσα στο ψυγείο είναι το αίμα. Αλλά ο Θεός εδώ δίνει και κάτι άλλο. Λέει όχι, είναι η ζωή, δεν θα τρώτε από αυτό το πράγμα. Τώρα πρέπει να πούμε εδώ, γιατί τα ακούτε συχνά και πολλοί από εσάς συσχετίζονται με τους μάρτυρες του Ιαχωβά προσπαθώντας να τους καθοδηγήσουν, δεν το συνιστούμε. Δεν βοηθιώνται οι άνθρωποι αυτοί. Διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν στο νου τους το αλάθητο και ότι οι άλλοι όλοι είναι αγράμματοι, αμόρφωτοι σε σχέση με την Αγία Γραφή και προσπαθούν να πείσουν. Και αν με πείσεις, ου με πείσεις. Και έχουν βέβαια και ένα άλλο πρόβλημα, ότι όλη η διδασκαλία τους είναι από την Αμερική. Αλλά οι Αμερικάνοι δεν διαβάζουν το Ευαγγέλιο στα ελληνικά και δεν μπορούν να κατανοήσουν ακριβώς τις έννοιες. Ό,τι τους λένε λοιπόν κάνουν. Οι μάρτυρες του Ιαχωβά λοιπόν, πέραν των άλλων, των σοβαρών που έχουν, όπως η μία αναγνώριση του προσώπου του Ιησού Χριστού ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ως ο Χριστός, όπως και η μία αναγνώριση, μία άλλη ομάδα των μαρτύρων του Ιαχωβά, του Πνεύματος του Αγίου σαν το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας, έχουν και άλλα διάφορα προβλήματα. Και έχουν και κάποιο πρόβλημα σε σχέση με το αίμα. Οι μάρτυρες του Ιαχωβά, επεκτείνοντας στην κυριολεξία, δεν δέχονται τις μεταγγίσεις αίματος. Δηλαδή τι, αρρωσταίνει κάποιος, του φύγε το αίμα, πρέπει να κάνει ένα χειρουργείο, δεν μπορείς να μεταγγίσεις αίμα. Οι δε ιατροί επιστήμονες στην Αμερική, μάρτυρες του Ιαχωβά, αναγκάστηκαν γι' αυτό να αναπτύξουν πάρα πολλές μεθόδους να μπορούν να μην μεταγγίζουν αίμα, αλλά μόνο νορό, το οποίο δεν το θεωρούν αίμα, ώστε να μην παραβαίνουν τις εντολές δήθεν του Θεού. Και θεωρούν λαθασμένα
ότι αυτό που λέει εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, ότι απέχεστε, σημαίνει και μετάγγιση του αίματος. Εκεί ο Απόστολος Ιάκωβος, όπως θα δούμε, τους έδωσε οδηγίες, δηλαδή είχε γίνει μια μεγάλη φασαρία ανάμεταξύ τους για το αν πρέπει να ακολουθούν τις Ιουδαϊκές συνήθειες ή όχι. Και μετά από σύσκεψη που έκαναν ιδιαιτέρως, εδώ γίνεται ένα μπέρδεμα στις συνειδήσεις και νομίζουν ότι αυτό καθιερώνει γενικές συνελεύσεις εκκλησιών. Αυτό είναι λάθος. Μαζεύτηκε όλη η εκκλησία να εξετάσει το ζήτημα ότι υποχρέωναν τους χριστιανούς να γίνονται πρώτα Ιουδαίοι, να περιτέμνονται και μετά να είναι χριστιανοί. Μαζεύτηκε όλη η εκκλησία, αλλά όταν ακούστηκαν μερικά πράγματα, αποσύρθηκαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και μετά, αφού τα συζήτησαν και πήραν τις αποφάσεις τους, γύρισαν μέσα στην εκκλησία και εκεί πήρε ο Ιάκωβος το λόγο και ο οποίος είπε μερικά πράγματα για να τα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Και αυτό το οποίο είπε είναι: «Όθεν εγώ κρίνω, να μην παρενοχλώμεν τους από των εθνών επιστρέφοντας στο Θεό, αλλά να γράφομεν προς αυτούς να απέχωσιν από μοιασμάτων των ειδώλων και από της πορνείας και του πνικτού και του αίματος». Αυτό λοιπόν το απέχουσι από των μοιασμάτων ειδώλων, του πνικτού και του αίματος, το ερμήνευσαν οι μάρτυρες του Ιαχωβά, να έχεις να σε μακριά. Απέχω μακριά από αυτό. Και είπανε, άρα, αφού έπρεπε να απέχουν από το αίμα, πόσο μάλλον να κάνουν και μετάγγιση αίματος μέσα τους. Άρα λοιπόν απαράδεκτο στον άνθρωπο να κάνει τη μετάγγιση. Όμως δεν είναι αυτή η ερμηνεία. Εδώ με τη λέξη απέχω ο λόγος του Θεού εννοεί να μην τρώνε. Γιατί? Διότι έχει 4 έννοιες να θίξει. Δηλαδή έπρεπε να λέει να μην τρώτε από τα είδωλα, έπρεπε να λέει να μην κάνετε πορνεία, έπρεπε να λέει να μην τρώτε πνικτό και έπρεπε να λέει και να μην τρώτε και αίμα. Αντί λοιπόν να χρησιμοποιήσει όλα αυτά, βάζει μία λέξη. Απέχεστε ποιο? Των μοιασμάτων των ειδώλων, που είναι τα ειδωλόθητα, της πορνείας, διότι δεν τρώγεται η πορνεία, δεν μπορούσε να βάλει στην αρχή την πορνεία, και από το πνικτό και από το αίμα τους. Αυτοί λοιπόν το γενικεύουνε και λένε μακριά από το αίμα. Αλλά τους λένε κάποιοι άλλοι μελετητές, μακριά από το αίμα, δηλαδή να μην πηγαίνουμε ούτε στο χασάπικο, να μην πηγαίνουμε ούτε σε μικροβιολογικό σταθμό, διότι και εκεί έχει κοντά αίματα. Άρα όλα αυτά δεν, καταλαβαίνετε, ταιριάζουν. Όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι σε σχέση με αυτό το ζήτημα είναι κάτι που ισχύει και στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή η σύναξη αυτή στην πρώτη εκκλησία με πρόταση του Ιακώβου απάλλαξε τους χριστιανούς να τηρούν τις διατάξεις τις τελετουργικές του νόμου, όχι όλο τον νόμο, τις τελετουργικές διατάξεις, διότι ο νόμος όλος είναι, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, και ου φωνεύσεις και ου μοιχεύσεις και ου ψευδομαρτυρήσεις και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά εδώ οι άλλοι θέλουν, τους υποχρεώνουν όχι για αυτά, τους υποχρεώνουν να κάνουν τους καθαρισμούς, να κάνουν τις θυσίες, να κάνουν την περιτομή. Αυτές ήταν τελετουργικές διατάξεις και αυτές λέει ως νόμον ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Όχι τα αυτά που λένε τα διάφορα ζητήματα, ότι τώρα δεν είμαστε από νόμο, είμαστε υπό χάριν και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά ισχύουν τα παλιά, διότι επικυρώνονται από την Καινή Διαθήκη. Δεν ήθελα αυτά, αλλά όμως όχι λοιπόν η προετοιμασία των θυσιών, όχι οι θυσίες. Όμως στην Καινή Διαθήκη ο Ιάκωβος και στις οδηγίες που τους έδωσε τους επέστησε την προσοχή. Εκτός, άστε τα άλλα, εκτός από τα ειδωλόθητα, δεν θα τρώτε τα ειδωλόθητα. Ο Απόστολος Παύλος είναι ελαστικός σε άλλη περίπτωση και λέει, αν είναι κάτι που δεν το ξέρεις ότι είναι ειδωλόθητο, φάτο. Αν σου πούν όμως ότι είναι ειδωλόθητο, δεν θα το φας. Για τη συνείδηση των άλλων. Δεύτερον, πορνεία, η οποία ήταν στη λατρεία τους, πρώτον,
Και δεύτερον, κάτι πολύ συνηθισμένο. Δεν το κάνανε για λατρεία, το κάνανε για τις ωρέξεις τους. Αλλά ήταν επιτρεπτό. Δηλαδή το να πηγαίνουν με μία πόρνη. Είχανε και παλακίδες, είχανε και άλλα. Στην Κόρινθο κυκλοφορούσαν αυτές οι πόρνες στο δρόμο και μπορούσες να πας με όποια ήθελες. Δεν ήταν κακό, δεν ήταν ανεπίτρεπτο, δεν τους εμποδίζαν οι σύζυγοι, αλλά αυτό όμως ήταν πορνεία. Ήταν εκφυλισμός. Αυτό τώρα θα μου πεις σήμερα. Κοιτάξτε, σήμερα αρχίζει λίγο να ταιριάζει. Γιατί το ξέρετε ότι οι άνθρωποι τις προγαμιαίες σχέσεις τις έχουν για τίποτα, για ψωμοτήρι. Δεν είναι κακό πλέον. Λέει, είναι με τη φίλη του και πού είναι, λέει, έχουν νοικιάσει ένα. Είναι παντρεμένοι, όχι. Αυτό είναι πορνεία, σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Τους είπε λοιπόν, προέβλεψε ο λόγος του Θεού για κάτι. Τα ειδωλόθητα, πορνεία, πνικτό. Το πνικτό είναι αυτό που ήταν το ζώο από πνίξιμο πεθαμένο και δεν είχε φύγει το αίμα του. Δεν θα τρώτε από αυτό και δεν θα τρώτε και αίμα. Θα μου πεις τώρα, οι Γάλλοι όμως που τρώνε ομόκυμα αλόγου, οι χριστιανοί Γάλλοι δεν πρέπει να τρώνε ομόκυμα αλόγου. Είναι ένα σπεσιαλιτέ, πολύ ακριβό, να τρως ομόκυμα. Έτσι, και μάλιστα από το καλύτερο χρέας, το οποίο θεωρείται το άλογο. Λοιπόν, δεν μπορούν να το τρώνε. Γιατί? Διότι η Καινή Διαθήκη ισχύει εδώ. Αυτά δεν καταργήθηκαν. Επομένως λοιπόν, για τα κόλυβα τα δικά μας δεν καταργήθηκε. Για την πορνεία δεν το συζητάμε ακόμα στην εκκλησία μας. Έτσι. Αργότερα ίσως το συζητήσουμε. Και αυτό διότι θα γίνει πάρα πολύ κοντά. Το πνικτό το λέει ο Λόγος του Θεού. Και από το αίμα πάλι το λέει. Το αίμα του Ιησού Χριστού δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αφαίρεση της πολύτιμης και αναμάρτητης ζωής του που προσφέρθηκε στο Θεό αντί της δικής μας κατά το πρότυπο των θυσιών. Όταν λέμε λοιπόν για το αίμα του Ιησού Χριστού, τι εννοούμε? Η αφαίρεση της πολύτιμης και αναμάρτητης ζωής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ούτε λίγο ούτε πολύ, μιλάμε πάντοτε για το θάνατο του Ιησού Χριστού. Η θυσία του Ιησού Χριστού πριν γίνει ο κόσμος άρχισε. Κοιτάξτε τι λέει Αποκάλυψη στο τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής 13:8. Και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγγράφησαν εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου, του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Βλέπουμε εδώ ένα αρνί σφαγμένο, σφαγμένο έτρεχε το αίμα του, από καταβολής κόσμου. Δηλαδή πριν καν ο κόσμος γίνει. Τι είναι αυτό? Αυτό το έχουμε πει αρκετές φορές, αλλά καλό είναι να το επαναλάβουμε. Ο Θεός, η Τριάδα, είπανε ας κάνουμε έναν άνθρωπο. Κατ' εικόνα ημών και καθ' ομοίωσιν ημών. Αλλά αυτό το κατ' εικόνα ημών και καθ' ομοίωση που θα γινόταν αργότερα και σιγά σιγά σήμαινε ότι θα είχε τις ιδιότητες του Θεού. Ποια είναι η ιδιότητα η κυρίαρχη του Θεού? Η ελευθερία. Μπορεί να τοποθετείται στο καλό και στο κακό. Και αμέσως προκύπτει το ερώτημα. Τι θα γίνει αν ο άνθρωπος εν τη ελευθερία του σηκωθεί και φύγει? Μην ξεχνάμε ότι ο διάβολος το έκανε αυτό και έφυγε. Τι θα γίνει? Και τότε συνελήφθη το σχέδιο. Ποιο? Το αρνείο, το εσφαγμένο προ καταβολής κόσμου. Από καταβολής κόσμου. Και ο Υιός σε αυτή τη συζήτηση δέχθηκε σε περίπτωση που ο άνθρωπος αποτύχει και παρακούσει να κατέβει κάτω. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια θυσία και ένα αίμα από καταβολής κόσμου πριν καν γίνει η γη και γίνουν οι άνθρωποι και όλα αυτά. Και αμέσως μετά από αυτό που έγινε στην Εδέμ, δηλαδή που ο άνθρωπος
επέλεξε το διάβολο παρά το Θεό, θα λέει, πει κάποιος, χοντρή κουβέντα. Γιατί και μερικές φορές το κάνουμε και εμείς αυτό. Τι σημαίνει επελέγω? Ποιον εμπιστεύεσαι? Δεν εμπιστεύτηκε το Θεό, εμπιστεύτηκε το διάβολο. Αυτό σημαίνει το επέλεξε αυτό το πράγμα. Λέει παρασύρθηκε, πλανήθηκε. Σωστά. Αλλά από αυτό τον παρασυρμό του έκανε αυτήν την εκλογή, θα λέγαμε. Επέλεξε το διάβολο. Τότε ακριβώς ενεργοποιήθηκε ποιο? Και το σχέδιο της αποκατάστασης του ανθρώπου. Δηλαδή το αρνείο, το εσφαγμένο αποκαταβολής κόσμου. Και ο Κύριος ο Θεός είπε στο φίδι, Γένεση 3:14. Επειδή έκανες τούτο, επικατάρατο να είσαι ανάμεσα σε όλα τα χτίνη και όλα τα ζώα του χωραφιού. Επάνω στην κοιλιά σου θα περπατάς και θα τρως χώμα όλες τις ημέρες της ζωής σου. Και θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Είναι η πρώτη και η τελευταία φορά που μέσα στην Αγία Γραφή χρησιμοποιείται η λέξη σπέρμα της γυναίκας. Γιατί η γυναίκα δεν έχει σπέρμα. Η γυναίκα έχει οάρια. Ο άντρας έχει σπέρμα. Λέει, το σπέρμα της, αυτό θα σου συντρίψει την κεφαλή, εσύ θα του λογχύσεις την πτέρνα του. Πρώτα απ' όλα, όταν ο Λόγος του Θεού λέει σπέρμα, εννοεί τον απόγονο. Το σπέρμα του Αβραάμ, το σπέρμα του άλλου. Εδώ είναι το σπέρμα της γυναικός. Οι γυναίκες δεν είχαν απογόνους. Μην ξεχνάτε ότι ο άνδρας γεννά, η γυναίκα τίκτη. Είναι διαφορετικό. Λέει και γέννησε ο Αβραάμ τον Ισαάκ. Δεν τον γέννησε ο Αβραάμ, η Σάρα τον γέννησε. Αλλά αυτό το εγέννησε πηγαίνει στον άντρα. Εδώ για πρώτη και τελευταία φορά μιλάει για το σπέρμα, για τον απόγονο της γυναίκας. Μία και τελευταία φορά που είναι ποιος? Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, που είναι απόγονος της Μαρίας. Δηλαδή έγινε με το πνεύμα το Άγιο, διότι είναι εκ παρθένου γέννηση. Αυτό λέει θα σου συντρίψει το κεφάλι. Ο τελικός συντριμός του κεφαλιού είναι με το να καταδικαστεί ακόμα και ο θάνατος, που θάνατε το κέντρο σου εντελώς, και εσύ θα του λογχύσεις την φτέρνα του. Η φτέρνα είναι ένα σημείο που είναι σκληρό, που είναι, δεν παθαίνει και πολλά πράγματα, και αυτή η λόγχυση της φτέρνας είναι ουσιαστικά η πρόρηση του τριήμερου, όχι 24 ώρα, τρεις μέρες θανάτου του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Τρεις μέρες έμεινε νεκρός ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, χωρίς όμως να αρχίσει η πορεία της αποσύνθεσης. Οι τρεις μέρες αυτές δεν είναι 3-24 ώρα, διότι οι Εβραίοι θεωρούσαν μέρες ποιο? Τη διανυκτέρευση. Απλώς. Δηλαδή Παρασκευή βράδυ που τον βάλανε στον τάφο, Σάββατο και Κυριακή, αφού πέρασε η Κυριακή, θεωρούνται τρεις ημέρες. Επομένως λοιπόν αρχίζει ευθύς εξ αρχής το χύσιμο του αίματος του Ιησού Χριστού να προλέγεται από το Θεό. Αυτό εσύ θα του λογχύσεις την πτέρνα. Εννοούσε τη σταυρική θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τώρα, έχει και κάτι άλλο. Το πρώτο ντύσιμο των ανθρώπων, οι άνθρωποι ήταν γυμνοί, αλλά λέει δεν εντρέποντο. Υπάρχουν διάφορες απόψεις γιατί και πώς ήταν γυμνοί και τα λοιπά, και αν τους σκέπαζε ένα νέφος ή οτιδήποτε άλλο. Δεν τα λέει όμως αυτά η Αγία Γραφή. Και εμείς θα μείνουμε μόνο στα βιβλικά δεδομένα. Λέει Γένεσης 3:21. Και ο Κύριος ο Θεός έκανε στον Αδάμ και στη γυναίκα του δερμάτινους χιτώνες και τους έντυσε. Προσέξτε κάτι. Αυτοί είχαν ντυθεί με φύλλα σικής, αλλά ο Θεός τους έκανε δερμάτινους χιτώνες. Τώρα, εκείνη την εποχή δεν υπήρξαν μαγαζιά να πάνε αγοράσει ένα δέρμα. Πού βρήκε το δέρμα ο Θεός? Ο Θεός θυσίασε κάποια ζώα, σκότωσε κάποια ζώα, πήρε το δέρμα τους και τους έντυσε.
Δεν τους έντυσε με φύλλα, όπως οι ίδιοι κάναν, αλλά με δερμάτινους χιτώνες, που σημαίνει ότι έγινε αυτό με το θάνατο κάποιων ζώων. Άρα λοιπόν, να πάλι το αίμα, η θυσία η οποία έγινε. Ο Θεός, λένε οι μελετητές, προμήθευσε στους πρωτοπλάστους δερμάτινους χιτώνες με το θάνατο ενός ζώου. Αυτό συμβολίζει το ένδυμα της δικαιοσύνης που δίνεται στον ένοχο αμαρτωλό, καθώς χύθηκε το αίμα του αμνού του Θεού και γίνεται προσιτό σε μας με βάση την πίστη. Να λοιπόν, τις πρώτες θυσίες τις έκανε ο ίδιος ο Θεός. Και ακόμα μία περίπτωση, θυμάστε το περιστατικό του Κάιν και του Άβελ. Πήγανε και οι δύο να κάνουν θυσία. Ο καθένας έδωσε το καλύτερο που είχε στο Θεό. Ξέρανε από τις θυσίες. Θα τα πούμε και λίγο παρακάτω αυτά. Ο Κάιν δεν ευαρέστησε το Θεό, μόλον ότι προσέφερε δικά του και τα καλύτερα. Γιατί? Γιατί η θυσία έπρεπε να γίνει με χύσιμο αίματος. Και αυτό το ήξερε. Γι' αυτό του λέει, γιατί κατηφιάζεις? Στην πόρτα είναι η αμαρτία. Για να είσαι ευπρόσδεκτος κι εσύ, κάνε αυτό που πρέπει. Ποιο είναι αυτό που πρέπει? Μόνον, όπως θα δούμε παρακάτω που λέει, διαχύσεως αίματος επέρχεται άφεση. Αυτό είναι διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι λαοί της γης έχουν αυτό το στοιχείο. Επομένως λοιπόν, είναι μία, πρώτον έχουμε το αρνείο, το αποκαταβολής κόσμου, έχουμε που θα λοχήσει, έχουμε τους δερμάτινους χιτώνες, έχουμε και τη θυσία του Άβελ, που είναι οι πρώτες, θα λέγαμε, ρήψεις του αίματος. Τώρα, έχουμε ένα χαρακτηριστικό πριν καν δοθεί ο νόμος για το αίμα, γιατί μετά με τον νόμο λέγονται πάρα πολλά πράγματα, το αίμα στις πόρτες των Εβραίων, πριν καν μιλήσουνε. Είχαν μόνο την εικόνα και τις ειδήσεις από τον Άβελ. Όχι από τον Άβελ, από τον Αδάμ και την Εύα, για το πώς έπρεπε να λατρεύεται ο Θεός. Και αυτές μεταδιδόντουσαν. Δεν είχε γραφτεί ακόμα ο νόμος. Ο νόμος γράφτηκε από τον Μωυσή αργότερα. Έξοδος 12:7. Και θέλει συλλάβει εκ του αίματος και βάλει επί τους δύο παραστάτας, επί το ανώφλιον της θύρας των οικειών, όπου θέλει συφάγει αυτό. Και το αίμα θέλει είστε εις εσάς διασημείων επί των οικειών εις τας οποίας κατοικείτε. Και όταν είδω το αίμα, θέλω σας παρατρέξει. Και η πληγή δεν θέλει είστε εις εσάς, δια να σας εξολοθρεύσει όταν πατάξω την γη της Αιγύπτου. Με το αίμα του αρνιού θα έπρεπε να αλείψουν τους παραστάτες της πόρτας των σπιτιών τους. Ένα πράγμα πολύ παράξενο για εκείνη την εποχή, αλλά ήταν δείγμα υπακοής. Και αυτό θα προστάτευε τους Εβραίους από τον εξολοθρευτή, ο οποίος θα πέρναγε για την τελευταία πληγή. Όπως ακριβώς το αίμα του Ιησού Χριστού, όταν το ιδιοποιούμαστε δια της πίστεως, φέρνει προστασία και σωτηρία από τον αμαρτία, από τον εαυτό μας και από τον σατανά. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, το αίμα του Ιησού Χριστού. Τώρα, σας δώσω μία πληροφορία, την οποία έχω πει και ξανά. Όλοι αυτοί που βγάζουν τα θρίλερ χρησιμοποιούν πολύ τους βρικόλακες. Αλλά ξέρουν κάποιες λεπτομέρειες από τους παπάδες, τους καθολικούς και τους άλλους κτλ., ότι ο σατανάς φοβάται πάρα πολύ την επίκληση του αίματος, καθώς και το σταυρό του Χριστού. Και λένε όλοι αυτοί ότι σε περίπτωση που αισθάνεσαι ότι ένα πονηρό πνεύμα πάει να σε χτυπήσει, να σε επηρεάσει, επικαλείσαι το αίμα του Ιησού Χριστού. Γιατί? Να το γιατί. Αυτό το αίμα που είναι συμβολικό μεν, αλλά απεικονίζει πια τη θυσία του Ιησού Χριστού
η οποία κατατρόπωσε τον σατανά. Τον ανέβασε απάνω στο σταυρό για να τον σκοτώσει. Έτσι νόμιζε. Αλλά δεν ήξερε ότι δεν έχει πλήρη γνώση ο σατανάς, ότι αυτό ουσιαστικά ήταν θυσία ευάρεστη προς το Θεό, διότι δεν τον είχε καταφέρει να αμαρτήσει. Όλοι οι άνθρωποι όταν πεθαίνουν, πεθαίνουν δικαίως. Δηλαδή, έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να εξαγοράσει τίποτα άλλο, αφού πρώτα-πρώτα πρέπει να εξαγοράσει τις δικές του αμαρτίες. Είναι σαν να πάει ένας εγκληματίας που τον πιάσανε για κάτι και λέει: εγώ θα πω φυλακή για αυτόν. Ναι. Τι εσύ να πεις? Εσύ και εσύ μέσα στη φυλακή, όταν σε πιάσουν. Επομένως λοιπόν, εδώ δεν το ήξερε αυτό το πράγμα, δεν το είχε κατανοήσει ότι θα γίνει, ότι θα σκιστεί το καταπέτασμα του ναού, ότι θα υπάρχει πρόσβαση, διότι απαλήφθηκε η αμαρτία ουσιαστικά των ανθρώπων και νόμιζε ότι θα τον σκοτώσει. Αλλά ο Χριστός με τη θυσία του λύτρωσε. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι η θυσία με το αίμα αυτό πρέπει να γίνεται υπό ορισμένας προϋποθέσεις. Λέει στην Έξοδο 23:18: δεν θέλεις προσφέρει το αίμα της θυσίας μου. Όταν λέει το αίμα της θυσίας μου, τι εννοεί? Να σκοτώσεις το ζώο. Αυτό σημαίνει το αίμα της θυσίας μου. Με άρτον ένζυμον, ουδέ θελημένη το πάχος της εορτής μου έως το πρωί. Το τελευταίο δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει το αίμα. Δεν θα προσφέρεις το αίμα της θυσίας μου με άρτον ένζυμο. Τι σημαίνει? Το άζυμο σημαίνει, όπως έχουμε πει ξανά, χωρίς την παλιά ζύμη. Η παλιά ζύμη είναι το σύμβολο μέσα στην Αγία Γραφή και το αναπτύσσει πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος. Εμείς θα κάνουμε καινούριο Πάσχα με άζυμα, χωρίς την αμαρτία. Η παλιά ζύμη σημαίνει το παρελθόν και ο παρελθόν τρόπος ζωής μας, ο οποίος ήταν ένας τρόπος αμαρτωλός. Η παλιά ζύμη σημαίνει το προηγούμενο καθεστώς της αμαρτίας. Αυτό σημαίνει. Λέει λοιπόν, θα πας να κάνεις χρήση του αίματος, δηλαδή του θανάτου του ζώου. Θα λέγαμε εμείς σήμερα του θανάτου του Ιησού Χριστού, γιατί είναι οι ίδιες εικόνες. Όχι όμως με ένζυμο άρτο. Δηλαδή δεν θα ζεις μία ζωή ανανεμιγμένη με το παλαιό καθεστώς της αμαρτίας. Αδελφοί, γι' αυτό τονίζουμε συνεχώς ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τον κόσμο. Οι σχέσεις με τον κόσμο μας δίνει τα ένζυμα. Λέει, ο λίγος ζύμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Και είναι αυτό το πράγμα, η ολίγη αμαρτία. Λέει, τώρα μην είσαι. Η ολίγη αμαρτία σε οποιαδήποτε βαθμό, σε οποιαδήποτε περίπτωση, κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Και υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες που είναι ο λόγος του Θεού. Μας λέει περί πικρίας. Είχαμε κάνει μία μελέτη, μας την είχε παραγγείλει ο αδερφός Γιάννης Αναστασιάδης και είχαμε φάει 15 συμμελέτες. Πικρία. Λέει, προσέχτε, μήπως κάποιος ανάμεσά σας έχει ρίζα πικρίας. Ποια είναι η ρίζα πικρίας? Αυτό που βάζουν στο βασιλικό, μια ριζούλα και φυτρώνει. Ρίζα. Γιατί αυτή αναφίουσα θα μολύνει πολλούς. Και τους λέει, προσέχτε γύρω σας. Τον είδες αυτόν? Ναι. Τι? Όχ, αυτό σαν να έχει ρίζα πικρίας. Μην το αφήσεις έτσι, γιατί αυτό θα γίνει. Δηλαδή το λίγο, ακόμα και ο Ιάκωβος στην επιστολή του λέει, κοιτάξτε, η γλώσσα είναι τόσο μικρό πράγμα, όμως πόσο μεγάλο πυρ ανάπτει. Δηλαδή τα μικρά πράγματα είναι για εδώ για την κοινωνία. Τι έκανε? Έκλεψε ένα περίπτερο, μωρέ. Εντάξει, εδώ φάγανε ολόκληρο το κράτος τώρα για το περίπτερο. Μια σοκολατίτσα πήρε το παιδί. Δεν είναι αυτό. Στα πράγματα του Θεού αυτό έχει μέσα μια δυναμική, το οποίο θα γίνει. Και βλέπεις, το βάζουν τον πιτσιρικά που έκλεψε μέσα το περίπτερο, αλλά εκεί τον περιλαμβάνουν όλοι τα άλλα τζίνια της φυλακής, και βγαίνει
και είναι εις θέση να συνεργαστεί, να κλέψει μια ολόκληρη τράπεζα. Είδες τι έγινε από ένα μικρό πραγματάκι? Το ίδιο ακριβώς είναι και εδώ. Ό,τι είναι ένζυμο και έρχεται από τον κόσμο. Δεν μπορεί η θυσία του Ιησού Χριστού και το αίμα του Ιησού Χριστού, αυτό που μας καθάρισε, να προσφέρεται. Η καταγγελία του θανάτου του Ιησού Χριστού, την οποία έχουμε στο δείπνο του Κυρίου, λέει «Καταγγέλλουμε το θάνατο του Χριστού», να ταυτίζεται με άρτον ένζυμο. Δηλαδή να ζούμε μια ζωή ανανεμιγμένη με τα στοιχεία του κόσμου. Και έχουμε ένα ακόμα σημείο, όσο προλάβω θα το πούμε. Η πρώτη διαθήκη μεταξύ του Θεού και του λαού Ισραήλ, ή μάλλον θα λέγαμε μεταξύ του Λόγου του Θεού και του λαού Ισραήλ, σφραγίστηκε με αίμα. Εκεί στην Έξοδο 24:5 μέχρι και το 8 σας διαβάζω: «Και ο Μωυσής απέστειλε τους νεανίσκους των ιών Ισραήλ και προσέφεραν ολοκαυτώματα και θυσίασαν θυσίας ειρηνικάς εις τον Κύριο μοσχάρια. Λαβών δε ο Μωυσής το ίμιση του αίματος, έβαλης λεκάνας, και το ίμιση του αίματος εράντισε επί το θυσιαστήριο». Αυτό είναι μια συνηθισμένη. Παντού, σε όλη την Παλαιά Διαθήκη λέει «και εράντισαν κύκλο του θυσιαστηρίου», «και εράντισαν κύκλο του θυσιαστηρίου» με το αίμα. Έπειτα, λαβών το βιβλίο της Διαθήκης, μετά αφού έκανε αυτό, πήρε το βιβλίο της Διαθήκης, ανέγνωσε εις τα ότα του λαού. Το διάβασε, το βιβλίο της Διαθήκης. Τι είπε? «Ιδε είπον, πάντα όσα ελάλησε ο Κύριος, θέλομεν κάμνη, και θέλομεν υπακούει». Μετά λοιπόν, ραντίστηκε το θυσιαστήριο, έγιναν θυσίες. Ραντίστηκε το θυσιαστήριο, μετά τους διάβασε αυτά που είπε ο Θεός, τα λόγια του Θεού, και αυτοί υποσχέθηκαν ότι αυτά θα τα υπακούμε. «Και λαβών ο Μωυσής το αίμα», το υπόλοιπο αίμα, το μισό το είχε ρίξει στο θυσιαστήριο, «εράντισε επί των λαών και είπε, ιδού το αίμα της Διαθήκης», το αίμα της συμφωνίας. Πολλές συμφωνίες στο παρελθόν και συνθήκες υπογραφόντουσαν στο τέλος με αίμα. Κόβανε λίγο αίμα, το βάζανε με το αίμα του και οι δυο, και υπογράφανε, θα λέγαμε, τη Διαθήκη. Την οποία Διαθήκη, συμφωνία, την οποία έκανε ο Κύριος έκαμε προς εσάς κατά πάντας τούτους τους λόγους. Αυτό δηλαδή η πρώτη συμφωνία, ότι ναι, θα τηρούμε το λόγο σου, η πρώτη Διαθήκη έγινε με το αίμα. Αυτή είναι η πρώτη Διαθήκη. Δηλαδή η αφαίρεση της ζωής εκείνων των ζώων, των μοσχαριών, που χύθηκε το αίμα τους, σφράγισε την Διαθήκη και την συμφωνία. Τώρα σας θυμίζω αυτό που διαβάζουμε στο δείπνο του Κυρίου. Η καινούρια Διαθήκη εν το αίματι, δεν σταματάει εκεί, γιατί δεν είναι αίμα μοσχαριών αυτό, είναι εν το αίματι του Ιησού Χριστού. Μία Διαθήκη παλιά, καινούρια Διαθήκη, αλλά πού? Στο αίμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό τονίζουμε πόσο πιο μεγάλη σημασία. Εκείνη η Διαθήκη ήτανε, ναι, θα υπακούμε στο Λόγο. Αυτό που θα υπακούμε στο Λόγο δεν είναι απλώς έτσι υπακούς στο Λόγο. Σημαίνει αποχή από την αμαρτία. Γιατί? Διότι μέσα στο Λόγο του Θεού και εκτελώντας το θέλημα του Θεού δεν υπάρχει αμαρτία. Έξω από το θέλημα του Θεού, μη εκτελώντας το Λόγο του Θεού, είναι αστοχία, αστόχησες, άρα βρίσκεσαι σε αμαρτία. Και η δεύτερη Διαθήκη λοιπόν εν το αίματι του Χριστού είναι, ναι, θα υπακούμε, θα βρισκόμαστε μακριά από την αμαρτία. Βέβαια το ίδιο ακριβώς λέει και η καταγγελία του Σταυρού του Χριστού. Τι σημαίνει καταγγελία του θανάτου του Χριστού? Πέθανε ο Χριστός για την αμαρτία.
και υψώνεται μπροστά μας με αυτή την καταγγελία του θανάτου ένα τείχος μεταξύ ημών και της αμαρτίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι, και σταματάμε εδώ, και η πρώτη διαθήκη σφραγίστηκε με αίμα και η δεύτερη διαθήκη θα σφραγιστεί με το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά, πλησιάζοντας